προσωπικά εμένα, η άποψη είναι ότι στο Μεσολόγγι δεν χωράνε δύο και τρεις και τέσσερις ομάδες. Είμαστε μια πόλη 13.000. Συνεπώς, όσοι ασχολούνται και αγαπάνε με τον μπάσκετ, έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα και γύρω από αυτή να υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Συνεπώς, η πρότασή μου πάλι είναι αυτή, ότι θα πρέπει να είναι μια αυτή ομάδα και γύρω από αυτή να υπάρχουν οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες να υποβοηθούν αυτή την ομάδα. Συνεπώς, όσοι αγαπάνε τον μπάσκετ, θα πρέπει να είναι ενωμένοι γύρω από αυτή την ομάδα που λέγεται Χαρίλαος Τρικούπης, η οποία σημαίνει δεν μου ανήκει, δεν ανήκει σε κανένα από το συμβούλιο. Περαστικοί είμαστε όλοι. Έχουν περάσει από το 1955 μέχρι σήμερα πάρα πολλές διοικήσεις, με σοβαρά και αξιόλογα άτομα που κοσμήσαν αυτό το σύλλογο. Θα αναφερθώ τυχαία στον ιδρυτή του συλλόγου, τον Μάρκο τον Τζάνο, που είναι πολύ γνωστός, στον Χριστόφορο τον Σιάμο και συνέχεια σε πολλούς άλλους. Συνεπώς, ο σύλλογος είναι ανοιχτός για οποιονδήποτε. Σίγουρα κι εγώ κάποια στιγμή θα αποχωρήσω, θα έρθει κάποιος άλλος. Δεν ανοίξει κανένα αυτός ο σύλλογος, ανοίξει την πόλη. Όπως ανοίγει και η ΆΕΜ, το ξέρετε πολύ καλά, στην πόλη. Συνεπώς, εμείς είμαστε ανοιχτοί ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε συνεργασία για το καλό του μπάσκετ της πόλης. Κοιτάξτε, επειδή εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, εγώ προσωπικά, όχι ο σύλλογος, γιατί πολλές φορές αυτός που ηγείται ενός συλλόγου που είναι πρόεδρος κάνει κάποιες ενέργειες έξω από τα συμβούλια. Πήρα πάνω μου μια προσπάθεια να γίνει αυτή η ένωση και έκανα μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη, την οποία μπορώ και να σας την αναφέρω ποια είναι αυτή η πρόταση. Η πρόταση ήταν ότι να παραμείνει φυσικά και σεβόμενος την ιστορία που έχει ο Λέων και την προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά, να παραμείνει ο σύλλογος αυτός, να έχει όλα τα αναπτυξιακά τμήματα του Τρικούπη. Συμμετέχοντας το Τρικούπη αυτή τη στιγμή, έχει από τα καλύτερα αναπτυξιακά τμήματα στην ΕΣΚΑΠΔΕ. Ο Λέων αυτή τη στιγμή δεν έχει, και δεν το λέω αυτό υποτιμώντας το σύλλογο, είναι ένας νέος σύλλογος, είναι λογικό να μην έχει τα αναπτυξιακά τμήματα που έχει ο Τρικούπης που έχει χρόνια στον χώρο. Με τη διαφορά όμως ότι και στους δύο συλλόγους να είναι το αυτό συμβούλιο, το ίδιο συμβούλιο, με διαφορετικούς πρόεδρους. Αλλά όμως και στα δύο συμβούλια να είναι οι ίδιοι πρόεδροι, τα ίδια διοικητικό συμβούλιο. Από ό,τι κατάλαβα από την κουβέντα αυτή που έγινε, δεν άρεσε αυτή η πρόταση και αντιπροτείνανε κάτι του στυλ να έχουμε μισότερα αναπτυξιακά τμήματα, το οποίο αυτό εγώ δεν έβλεπα που ωφελούσε το Χαρίλαο Τρικούπη, που αυτή τη στιγμή στα αναπτυξιακά τμήματα είναι πολύ πιο μπροστά. Αυτή ήταν η πρόταση, η οποία δεν προχώρησε. Άρα δεν περιμένουμε να δούμε συνεργασία. Εμένα η πρόταση είναι ανοιχτή ανά πάσα στιγμή.